Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες του Ερεκτόκριτου, καλώς ήρθατε. Μετά από 4 χρόνια, ο Σύλλογος Κριτών Ορεοκάστρου και Φίλων Ερεκτόκριτος ενώνει τις δυνάμεις του με το Δήμο Ορεοκάστρου και διοργανώνει τη 10η Γιορτή Τσικουδιάς, μια εκδήλωση θεσμό όχι μόνο για το Δήμο μας, αλλά και για τη Βόρεια Ελλάδα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις μας κράτησαν ένα μεγάλο διάστημα μακριά από τα πολιτιστικά δρόμενα. Αλλά έχουμε επανέλθει δρυμύτεροι με όρεξη για να δημιουργήσουμε παρέα ένα ξέχαστο γλέντι. Ευτυχώς για εμάς, βέβαια, είχαν πολύ την ευκαιρία να μας απολαύσουν σε διάφορα μέρη της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας, ακόμα και στο εξωτερικό φέτος, μετρώντας πάνω από 20 εκδηλώσεις. Όπως λοιπόν πολλοί θα γνωρίζετε, οι πρώτοι μήνες του φθινοπόρου στην Ελλάδα ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένοι με τον Τρίγο. Στην Κρήτη, ένα από τα βασικότερα παραγόμενα είναι η τσικουδιά, την οποία οι κριτικοί πάντα έχουν στα σπίτια τους για να προσφέρουν ως φιλόξενοι οικοδεσπότες στους επισκέπτες τους. Έτσι και ο Ερωτόκριτος, ως άλλος ξένος ζεύς, σας καλωσορίζει και σας προσφέρει το διάσημο ποτό της Κρήτης ως δείγμα αγάπης και φιλοξενίας. Θα προσπαθήσουμε να μην σας απασχολήσουμε πολύ με λόγια. Θα μας δώσετε όμως λίγο χρόνο για να μπορέσουμε συνοπτικά να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που στάθηκαν αρρωγοί σε αυτή μας την προσπάθεια. Να ενημερώσουμε επίσης ότι η εκδήλωσή μας καλύπτεται από τον κύριο Γιώργο Θάνου και θα προβληθεί στο κανάλι του στο YouTube. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα και τα πιο σπουδαία ευχαριστώ το αφήσαμε και το τέλος. Η εκδήλωση αυτή δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα και σκοπό αν δεν ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας. Τα πιο μεγάλα ευχαριστώ ανήκουν στους εθελοντές του συλλόγου μας, στα παιδιά που βοηθούν στην είσοδο, στα ταμεία, στην κουζίνα, στα ποτά, αλλά και σε όλη την ετοιμασία της γιορτής. Εβδομάδες τώρα. Παρά την κούραση, σωματική και ψυχολογική, αναλογιζόμενη σίγουρα και την προσέλευση του κόσμου, αυτό που κάνει επιτυχημένη μια εκδήλωση βρίσκεται μέσα στη χαρά της δημιουργίας και τη συμμετοχή στα κοινά, της συλλογικότητας και της ομαδικότητας, της ανιδιοτελούς προσφοράς.